Να σας βάλω λοιπόν και στο πνεύμα των ημερών. Είναι κοντά μας ο Πέρης ο Κριτικός, ο γνωστός αστρολόγος και φίλος μας εδώ της εκπομπής, που μας λέει τα ζώδια κάθε Δευτέρα και πώς θα περάσουμε αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα, Πέρη, μας ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε σένα, σ' ακούμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία ήπια εβδομάδα μέχρι να έρθει η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Μία εβδομάδα που έχει αρκετά και σημαντικά, όπως την Πανσέλινο που γίνεται αύριο στις 11.30 το πρωί στις 25.30 μοίρες των Διδύμων. Έχουμε το πέρασμα του ήλιου στο χώρο του Εγώκερο που θα γίνει το Σάββατο 21 του μήνα στις 7 και 10 το απόγευμα και την ανάδρομη κίνηση που θα ξεκινήσει η Αφροδίτη το βράδυ του Σαββάτου 21 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Η Αφροδίτη από τις 28.30 μοίρες το Εγώκερο θα γυρίσει αργά μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου στις 13.30 μοίρες το Εγώκερο και αυτό σημαίνει βεβαίως και επιστροφές καταστάσεων του χτες για κάποιους που θα αναφέρουμε. Να πούμε ότι γενικά οι μέρες είναι ήπιες και αν κάποια μέρα παρουσιάζει ένταση, αυτή είναι η Τετάρτη, από τις 1 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 ώρα το απόγευμα. Εκεί η Σελήνη, αν και σε καλό χώρο στο χώρο του καρκίνου, θα κάνει δύο δίστροφες όψεις με ουρανό και με πλούτονα και αυτό θα δημιουργήσει κάποια ασμωτής εντάσεις και γι' αυτό αυτές τις ώρες θα πρέπει όλοι λίγο πολύ σε κάποιους τομείς της ζωής μας που αναφέρουμε να προσέχουμε. Τη διάρκεια αυτών των ημερών έχετε αιτίες να είσαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί σε συγκρουσιακές καταστάσεις, σε νευρικότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας, όσοι γεννηθήκατε από το 10ο του 73 έως και τον 9ο του 74. Θα υπάρχουν στιγμές δηλαδή μέσα στη βδομάδα που θα βγείτε από τα ρούχα σας, θα κινήσετε πολύ νευρικά και η νευρική κίνηση σημαίνει και νευρικό τιμόνι όταν οδηγάτε, σημαίνει και συγκρουσιακές καταστάσεις με συντρόφους, με συνεργάτες και πάει λέγοντας. Να πούμε ακόμα ότι οι μέρες αυτές που γενικά είναι καλές θα στεναχωρήσουν συναισθηματικά τους γεννημένους το 82 από το τέλος του 11ου και αρχές 12ου και το 83 το τέλος 3ου αρχές 4ου και το τέλος 9ου αρχές 10ου. Εσείς είσαστε αυτοί που θα πιεστείτε αυτή την εβδομάδα. Η Πανσέλινος δείχνει ότι θα επηρεάσει σε ψυχολογικό επίπεδο, θα ρίξει δηλαδή ψυχολογικά μόνο τους γεννημένους το 69 και το 70. Και αυτό πρόσκαιρα. Γενικά, επειδή δεν βάλετε από εξωτερικούς πλανήτες, θεωρείται μια αρκετά ήπια επικοινωνιακή Πανσέλινος και αυτό είναι όλο. Να πούμε για τους κρυούς που έχουν γεννηθεί από τις 14 Πετάρτου και μέχρι το τέλος του κρυού, ότι θα έχουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα εβδομάδα με πολύ καλές επαφές, έξυπνες και εφαρμόσιμες ιδέες. Επαφές με ανθρώπους οι οποίοι τους χαρακτηρίζουν ειδικές γνώσεις και γενικά καταστάσεις που μέσα στην εβδομάδα μπορούν να τους ανεβάσουν ψυχολογικά. Οι γεννημένοι στις 25, 26, 27 του Μάρτη θα έχετε εντάσεις. Συγκρουσιακές καταστάσεις με συντρόφους ή συνεταίρους και γενικά έναν εκνευρισμό αφού θα θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας επιβάλλουν τρόπους και ρυθμούς και σε αυτό θα αντιδράσετε. Την δύσκολη Τετάρτη θα προσέχετε γεννημένοι 29, 30 και 31 του Τρίτου που γενικά όλο αυτό το διάστημα εξακολουθείτε να ζείτε σε μια περίοδο ανατρεπτική. Από όλες τις μέρες της εβδομάδας, η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή δείχνουν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των ανθρώπων του κρυού και τους δίνουν αιτίες για να περάσουν πολύ καλά. Για τους Ταύρους. Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται αρκετά ήπια. Το ξεκίνημά της σας επιτρέπει να κάνετε πολύ καλούς υπολογισμούς στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείτε το χρήμα εν ώψη εορτών. Και φαίνεται ότι μόνο η Τετάρτη από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σας κάνει λίγο νευρικότερο στην κίνηση. Θα υπάρχει μια συνεννοησία με όποιον θέλετε να συνεννοηθείτε και μέχρι τις 6.30 το απόγευμα να χαμηλώσετε τους τόνους και να κινείστε πολύ πιο υπομονετικά γιατί γενικά θα υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός γύρω σας. Να πούμε ότι από όλους τους Ταύρους ξεχωρίζουν για την τύχη που θα έχουν αυτή τη εβδομάδα οι γεννημένοι τις δύο τελευταίες μέρες του ζωδίου. Για εσάς θα πηγαίνουν τα πράγματα πολύ καλά, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στις 25, αφού και σε συναισθηματικό και σε επαγγελματικό και σε οικονομικό επίπεδο οι μέρες αυτές δείχνουν να σας ευνοούν πολύ. Ενώ οι γεννημένοι 9 και 10 του 5 θα αντιμετωπίσετε πιέσεις. Την εβδομάδα αυτή που πρέπει να τους δώσετε προσοχή γιατί αυτές οι πιέσεις θα μείνουν αρκετό καιρό στη ζωή σας, οι αιτίες που τις δημιουργούν μάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε με πολύ ρεαλισμό και από την αρχή ξεκάθαρα, μην τις κουκουλώσετε δηλαδή γιατί θα τις βρείτε ξανά μπροστά σας. Να πάμε στους διδύμους και να πούμε ότι οι μέρες αυτές βοηθούν γενικά τα θέλω των διδύμων. Έχετε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα της εβδομάδας που όλα τρέχουν με τους ρυθμούς που εσείς έχετε βάλει μπροστά και η Πανσέλινο σας βοηθάει εξαιρετικά πολύ, ιδιαίτερα εσάς που έχετε γεννηθεί 16 και 17 του 6ου που μπορείτε να
πετύχετε μια αρκετά καλή και προς το συμφέρον συμφωνία χωρίς από αυτό τον κανόνα να εξαιρούνται και οι υπόλοιποι δίδυμοι. Μάλιστα, γεννημένοι 26, 27 και 28 του 5ου, θα έχετε και μια διεισδυτική ικανότητα που θα σας επιτρέπει να στοχεύετε δύσκολους στόχους και να τους πετυχαίνετε στη διάρκεια αυτών των ημερών. Το δύσκολο διάστημα της εβδομάδας, δηλαδή το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης, προσπαθήστε να είσαστε πολύ περισσότερο προσεκτικοί στις αγορές σας, στη διακίνηση ή στη διαχείριση του χρήματος, γιατί εκεί πέρα μπορεί να γίνει το λάθος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σας βγει και ένα έξοδο το οποίο να μην είχατε προγραμματίσει και να σας βγάλει λίγο έξω από τα προγράμματά σας ή πολύ έξω από τα προγράμματά σας. Για τους καρκίνους. Μικρές απολογιστικές τάσεις έχει το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά και σας δείχνει ότι χρειάζεστε χρόνο για να ξεκουραστείτε λίγο τουλάχιστον Δευτέρα και Τρίτη, για να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις πολλές και αυξημένες υποχρεώσεις που έχετε αυτόν τον καιρό. Οι μέρες αυτές που ακολουθούν δείχνουν να δίνουν μια ιδιαίτερη τύχη στους γεννημένους της 17ου σε όλα τα επίπεδα. Αντίθετα, οι γεννημένοι 26, 27, 28 του 6ου θα έχετε κόντρες, εντάσεις ή αιτίες που θα δημιουργούν νευρικότητα στους οικογενειακούς σας χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι όψεις μπορεί να δηλώνουν και μια ζημιά που μπορεί να έχετε, τεχνική ζημιά η οποία να στοιχίζει οικονομικά και αυτό θα σας προβληματίζει. Από τις μέρες που ακολουθούν, από το βράδυ της Τετάρτης και ολόκληρη η Πέμπτη, θεωρείται, από το βράδυ της Τετάρτης μιλάμε από τις 9 η ώρα της Τετάρτης και μετά και η Πέμπτη σαν ημέρα, θεωρείται το πιο καλό διάστημα της εβδομάδας για όλους τους υπόλοιπους καρκίνους που δεν αναφέραμε. Την Τετάρτη και γενικά όλη την εβδομάδα να είσαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, κυρίως οι γεννημένοι στις 2 και το πρωί στις 3 του 7ου, που γενικά περνάτε ένα δύστροπο διάστημα αυτή την περίοδο, όχι μόνο το 7ήμερο γενικά. Για τους λέοντες. Τα μηνύματα είναι πολλά και αρκετά ευχάριστα, κυρίως για τους γεννημένους από τις 10 του 8 έως και στο τέλος του ζωδίου. Εσείς θα έχετε ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται κοντά σας και αιτίες οι οποίες θα αναπτερώνουν τις ελπίδες σας, θα σας κάνουν ξανά αισιόδοξους. Ακόμα και εσάς που γεννηθήκατε 11 και 12 του 8ου, που θα αντιμετωπίσετε αυτές τις μέρες ένα οικογενειακό κυρίως πρόβλημα ή εργασιακό, το οποίο φαίνεται ότι θα επιμείνει στη ζωή σας, γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσετε ρεαλιστικά. Οι πολλοί όμως αυτού του διαστήματος που ανέφερα θα έχετε να πάρετε χαρές και αιτίες οι οποίες θα σας ανεβάσουν αρκετά ψυχολογικά. Από τις ημέρες που ακολουθούν, η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή δείχνουν να είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Να πούμε ακόμα ότι οι γεννημένοι στις 28, 29, 30 του 7ου, στη διάρκεια αυτών των ημερών θα έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα σας παροτρύνει να κάνετε πράγματα, να ξαναβάλετε μπροστά δηλαδή σχέδια τα οποία τα είχατε αφήσει στην άκρη ή θέλατε ένα ειδικό σπρόξιμο για να τα βάλετε σε εφαρμογή. Από όλες τις μέρες της εβδομάδας θα προσέξετε λίγο την ψυχολογία σας, την ψυχική σας διάθεση αλλά και την ευαισθησία που μπορεί να παρουσιάσει η υγεία σας με μικροπρολήματα εποχής από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αργά το απόγευμα της Τετάρτης που είναι και το πιο δύσκολο διάστημα των ημερών που θα ακολουθήσουν. Για το ζώδιο της Παρθένου. Πολύ τυχεροί όλες αυτές τις μέρες θα είστε γεννημένοι 21 και 22 του 9ου σε ό,τι και αν κάνετε. Έχετε τύχη στο χρήμα αλλά και στον έρωτα. Δείτε την τύχη που σας χαμογελάει εκεί έξω και μην την αφήσετε να πάει χαμένη. Παίχτε και κάνα μισό ευρώ σε κάνα τυχερό παιχνίδι, καλό θα σας κάνει. Ούτως ή άλλως δεν σας λέμε να τζογάρετε χοντρά. Απλά για να έχετε ανοιχτή και αυτή την πόρτα. 21 και 22 του 9ου έχετε αιτίες για να είσαστε πολύ καλά αυτές τις ημέρες. Ακόμα να πούμε ότι 10-11 του 9ου θα έχετε ψηλές διαπραγματευτικές ικανότητες αλλά και την πολύτιμη βοήθεια. Συμπαράσταση ή διαμεσολάβηση ενός ισχυρού ατόμου του φιλικού σας χώρου που μπορεί εύκολα με την δική του παρουσία, με τη δική του προσπάθεια να βελτιώσει μια κατάσταση υπέρ σας. Να πούμε ότι οι μέρες της εβδομάδας ξεκινάνε με φορτωμένο πρόγραμμα για τους ανθρώπους της Παρθένου, αλλά εξαιρετικά αποδοτικό. Το μόνο διάστημα που θα ψηλοπροβληματίσει σχέσεις με φίλους είτε με ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεστε είναι η δύσκολη Τετάρτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της, μέχρι τις 7-7.30 ώρα το απόγευμα. Μετά τα πράγματα είναι αρκετά ήπια. Το τριήμερο το τελευταίο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σας καλεί να ξεκουραστείτε, να ξεφύγετε λίγο από αυτά τα οποία είναι φασαριόζικα πολύβοα για να γεμίσετε ενέργεια, να ξεκουραστείτε. Πάμε στους ζυγούς. Να πούμε ότι πάντοτε όταν η Σελήνη βρίσκεται στον χώρο των διδύμων, η διάθεσή σας είναι πάρα πολύ καλή και είσαστε και όσο ευέλικτοι χρειάζεται για να αντιμετωπίζετε έξυπνα και γρήγορα τα όποια μορφή προβλήματα μπορεί να παρουσιάζονται στον δρόμο σας. Ορμητικοί και αποφασισμένοι να περάσετε τη δική σας γραμμή θα είσαστε τις μέρες αυτές, γεννημένοι 28, 29, 30 του 9ου,
κάνει, ακόμα και αν χρειαστεί να λειτουργήσετε αρκετά επιθετικά απέναντι στους άλλους. Αντίθετα, γεννημένοι 2, 3 και 4 του 10ου πρέπει να κινηθείτε αρκετά επιφυλακτικά, αφού γενικά το διάστημα εγκυμονεί κινδύνους και θα πρέπει να είσαστε πολύ ρεαλιστές στον τρόπο τον οποίο θα αντιδράτε και θα αντιμετωπίζετε τα όποια δύσκολα τα οποία φαίνεται να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, μόνο στο μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης. Από τις 1 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης περίπου. Εκεί προσέχετε αρκετά πολύ. Να πούμε ότι οι γεννημένοι τώρα από τις 11 του 10ου και μέχρι το τέλος του ζωδίου θα έχετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα ή και προσκλήσεις, τις οποίες είναι καλό να αποδεχτείτε, γιατί εφόσον τις αποδεχτείτε θα γίνει αιτία να περάσετε καλά, αλλά και να κάνετε σημαντικές συζητήσεις με ανθρώπους με τους οποίους σας ενώνουν κοινά ενδιαφέροντα. Να πάμε στους Σκορπιούς και να πούμε ότι οι πολύ τυχεροί Σκορπιοί αυτών των ημερών έχουν γεννηθεί στις 10 του 11ου, εκτός αν έχουν γεννηθεί δίσεκτο χρόνο που είναι τυχεροί οι γεννημένοι στις 9 του 11ου, σε οτιδήποτε και κάνετε. Υπάρχουν ευκαιρίες από αυτές που επιτρέφουν και αιτίες οι οποίες μπορεί να γεμίσουν το πορτοφόλι σας λεφτά ή να πάρετε, να αποκτήσετε κάτι που εδώ και καιρό διακαώς επιθυμούσατε. Ακόμα οι γεννημένοι στις 20 του 11ου θα έχετε πολύ καλές επαφές και επικοινωνίες στη διάρκεια όλων αυτών των ημερών. Για τους πολλούς, το σήμερα και το αύριο, οι δύο μέρες δηλαδή οι πρώτες της εβδομάδας, σας στέλνουν και εκτιτικούς απέναντι στο χρήμα και εκτιτικούς απέναντι στους ανθρώπους. Αντίθετα, Τετάρτη, Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής είναι ίσως το καλύτερο διάστημα της εβδομάδας για όλους, αφού εκεί πέρα θα υπάρχουν αιτίες οι οποίες μπορεί και για άλλους να είναι λίγο ανάποδες, αλλά εσάς θα εξυπηρετούν στους σκοπούς σας. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι τις αντιδράσεις σας όταν κάτι δεν σας αρέσει από το μεσημέρι της Τετάρτης 1 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα προσέχετε λίγο περισσότερο και την κίνησή σας, γιατί θα υπάρχει και ένας γενικά διάχυτος εκνευρισμός, ο οποίος μπορεί να σας κάνει και θέλω να νιώσετε λίγο άσχημα. Πάμε στους τοξότες, να πούμε ότι έχετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και αυτά όχι μόνοι σας. Υπάρχουν και άτομα τα οποία βρίσκονται κοντά σας, συνεργάζονται μαζί σας, συντροφεύεστε από αυτά, τα οποία δείχνουν να είναι έτοιμα να ακολουθήσουν και τους δικούς σας στόχους, τους δικούς σας σκοπούς, και φαίνεται ότι θα προωθήσετε αρκετά τα σχέδιά σας και αυτά που θέλετε να κάνετε, όπως ακριβώς τα έχετε σκεφτεί και τα έχετε οραματιστεί. Οι γεννημένοι κυρίως από τις 9 του 12ου έως και το τέλος του ζωδίου θα έχουν περισσότερο δημιουργική και αποδοτική εβδομάδα από ότι οι υπόλοιποι τοξότες, και γενικά να ξέρετε ότι από όλες τις ημέρες, οι ημέρες που σας ευνοούν πάρα πολύ είναι η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή. Την Τετάρτη τη δύσκολη, από το μεσημέρι μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, θα προσέξετε λίγο περισσότερο τα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να κάνετε λάθη στα θέματα τα οικονομικά, λάθος αγορές, λαθασμένες κινήσεις και υπολογισμούς που να στοιχίζουν. Αυτό είναι όλο. Πάμε στους εγώκερους. Να πούμε ότι οι πιο τυχεροί εγώκεροι αυτών των ημερών έχουν γεννηθεί στις 18 του Ιανουαρίου. Εσείς έχετε τύχη και επιβεβαίωση όσοι χρειάζεται για να νιώθετε χαρούμενοι, καλυτέρευση των συναισθηματικών σας σχέσεων, αν έχετε συναισθηματικές σχέσεις, βελτίωσή τους δηλαδή, χαρές από τα παιδιά σας μεγαλύτεροι, αλλά και όσοι είσαστε μόνοι μόνες και έχετε γεννηθεί 18 του Ιανουαρίου, κοιτάξτε γύρω σας. Κάτι καλό υπάρχει εκεί πέρα και σας περιμένει. Εκμεταλλευτείτε το στο έπακρο. Αντίθετα, οι γεννημένοι στην 1η του Ιανουαρίου, οποιασδήποτε χρονιά, θα πρέπει να είσαστε αρκετά προσεκτικοί, επιφυλακτικοί όλες τις μέρες και περισσότερο τη δύσκολη Τετάρτη από το μεσημέρι της 1 μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, που εκεί πέρα μπορούν να υπάρχουν αιτίες τριβής, αιτίες έντασης στη ζωή σας που πρέπει να ελέγξετε. Να πάμε στους σύντροχους και να πούμε ότι το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι αρκετά καλό για σας και το σήμερα και το αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, σας δίνει και χρόνο και αιτίες να ασχοληθείτε με πράγματα που αγαπάτε, αλλά και να ρυθμίσετε όποιας μορφής θέματα νιώθετε ότι χρειάζεται να ρυθμίσετε για να πάνε τα σχέδιά σας όπως ακριβώς εσείς επιθυμείτε. Η δύσκολη Τετάρτη από τις 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα περίπου μπορεί να δημιουργήσει είτε εργασιακά προβλήματα είτε μια μικροαδιαθεσία, την οποία θα πρέπει να προσέξετε, γιατί αν δεν την προσέξετε μπορεί να σας κάνει να είσαστε κρεβατοκουμένοι εν ώψη Χριστουγέννων και γι' αυτό το λόγο να κινηθείτε αρκετά χαλαρά. Αυτό όμως είναι μια παρένθεση που εύκολα μπορείτε να την ελέγξετε. Γενικά να ξέρετε ότι από 6 έως και 10, από τις 6 του Φεβρουαρίου έως και το τέλος του Φεβρουαρίου γεννημένοι θα έχετε πολύ καλές συναντήσεις αλλά και πολλές προσκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.
Πάμε και στους ηχθείς, να πούμε ότι οι πιο τυχεροί ηχθείς αυτών των ημερών είναι οι γεννημένοι στις 8 του Μάρτη, αφού έχουν ευκαιρίες κάθε μορφής, δηλαδή είτε επαγγελματικές, είτε προτάσεις κάθε μορφής, είτε ευκαιρίες να αποκτήσουν πράγματα, είτε συναισθηματικές ευκαιρίες, τις οποίες, οι οποίες λειτουργούν μαζί με μια τύχη, η οποία τους βοηθά να ξεγλιστράνε από όλα και να μην παθαίνουν τίποτα. Να πούμε ακόμα ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή των γεννημένων στις 8 του Μάρτη, ακόμα και στραβό να φαίνεται καταρχάς, σε καλό θα τους βγει. Ακόμα οι γεννημένοι στις 19 του Μάρτη, αυτές τις ημέρες θα είναι πολύ κοντά σε ανθρώπους αγαπημένους, φιλικού, οικογενειακού χώρου, θα περάσετε ζεστά μαζί τους και γενικά οι ηχθείς θα έχετε την τάση να μαζεύετε γύρω σας αυτούς που θεωρείτε οικογένεια. Ο χώρος ο οικογενειακός θα σας απασχολήσει κατά κόρον τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας. Η Τετάρτη, μόνο από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στις 5 η ώρα, μπορεί να φέρει μικροεντάσεις σε διαπροσωπικές σχέσεις, σε συντροφικές σχέσεις ή με κάποιον άνθρωπο αγαπημένο σας που μπορεί να διαφωνήσετε. Μπορείτε να τα αποφύγετε, δεν είναι δύσκολο. Από το βράδυ της Τετάρτης και ολόκληρη η Πέμπτη είναι το καλύτερο διάστημα της εβδομάδας για όλους τους ηχθείς. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέρι.